καλπάζουν καθώς φαίνεται τα κρούσματα κορονοϊού και γρήπη στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύονται 24 ασθενείς με κορονοϊό μέχρι και σήμερα. Να μιλήσουμε όμως για τα επικαιροποιημένα νούμερα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας 210 ασθενείς. Από αυτούς οι 24 νοσηλεύονται για κορονοϊό. Αν κάνει κανείς τον υπολογισμό, είναι γύρω στο 11% και κάτι, άρα ένας στους 9 ασθενείς που νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας σήμερα αλλά και τις τελευταίες μέρες έχει σχέση με τον κορονοϊό. Βέβαια, στο νοσοκομείο Καβάλας δεν νοσηλεύονται μόνο κρούσματα κορονοϊού όσον αφορά τις λοιμώξεις. Υπάρχουν και βαριές περιπτώσεις γρήπης, κυρίως γρήπης Α, που δημιουργεί σε κάποιους νεαρότερους αλλά κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας μια απορρίθμιση της καρδιακής πνευμονικής λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή η πνευμολογική κλινική, η οποία να πούμε για πολλωστή φορά ότι είναι πλέον ενοποιημένη, δεν υπάρχουν δύο πνευμονικές κλινικές, αλλά και στις δύο παθολογικές κλινικές νοσηλεύονται πολλά από αυτά τα κρούσματα. Απ' την άλλη μεριά όμως, την κοινωνία γενικότερα και όχι μόνο στο νοσοκομείο. Όσον αφορά δε τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, έχουν πραγματοποιηθεί 178.000 εμβολιασμοί, ενώ πάνω από 42.000 είναι προγραμματισμένα τα ραντεβού για εμβολιασμό κατά της COVID-19. Θα τολμούσα να πω ότι αυτό το εμβόλιο πιάνει καλύτερα από τα άλλα εμβόλια. Αυτό που κυκλοφορεί τώρα. Απλά δεν το κάναμε πολύ. Δεν το κάναμε. Μάλιστα. Ελάχιστο το κάναμε. Ναι, αλλά είναι πιο κοντά, γιατί τα άλλα άλλαζαν τα βασικά στελέχη άλλαζαν, πηγαίναν από την Α στη Β, από τη Β στη Δ. Εδώ τώρα είναι ένα υποστέλεχος της όμικρο, οπότε πιάνει καλύτερα. Αυτό ναι. Δεν το κάνουν πολύ. Οι πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή ή πάνω από 60 ετών ή έχουν υποκείμενα νοσήματα, υπολογίζονται γκρόσο μόντο γύρω στα 2 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Δεν έχουμε ακόμα εμβολιαστεί ούτε το 10% αυτών που θα πρέπει υποχρεωτικά με την έννοια της προστασίας της υγείας τους να εμβολιαστούν. Γιατί όλοι είναι καλό να εμβολιαστούμε, αλλά ο ηλικιωμένος, αυτός που είναι πάνω από 60 και αυτός που έχει υποκείμενα νοσήματα, είναι τελείως απαραίτητο να εμβολιαστεί. Και το ότι έχουμε εμβολιαστεί μόνο τόσοι λίγοι όσο λέτε, που είναι κάτω από το 10%, σίγουρα. Είναι κάτι που πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας όλοι και να το βελτιώσουμε άμεσα. Πάντως σημαντικό είναι και το γεγονός ότι υπάρχουν ελλείψεις σκευασμάτων σε κάποια φαρμακεία όπως παιδικά σιρόπια και αντιβιώσεις, εισπνεούμενα, αντιγρυπικά, αντιπυρετικά φάρμακα, καραμέλες για το λαιμό και διπλά τεστ κορονοϊού και γρήπης. Είναι ενδεικτικό πως σε διάστημα μεταξύ 30 Δεκεμβρίου 2023 και 1η Ιανουαρίου 2024 χορηγήθηκαν συνολικά πάνω από 3.500 αντιϊκά φάρμακα προς τους πολίτες. Σίγουρα μπορεί να καταναλώθηκαν και να τελειώσουν από κάποιο φαρμακείο, το βρουν στο επόμενο φαρμακείο οι συμπολίτες μας. Καλό θα είναι όμως και οι μάσκες υπάρχουν. Λίγο σήμερα δεν έχει ο συνεταιρισμός μας, αλλά μπορεί και από Θεσσαλονίκη να τα προμηθευτούν τα διπλά τεστ γρήπης και κορονοϊού. Έρχονται όμως αύριο γιατί οι εταιρείες μόλις ανοίξαν από τις διακοπές τους. Οπότε υπάρχει διαθεσιμότητα στα φαρμακεία των τεστ και των μασκών. Είναι αρκετά προμηθευμένες οι αποθήκες, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που θα ήθελα να πω και να βοηθήσουν όλοι οι συμπολίτες μας, να συνδράμουμε όλοι μαζί στην κατανόηση, στην αλληλοβοήθεια και σε αυτό όλο που έχουμε μπροστά μας και την γρήπη και τον COVID και τον RSV και το τύπο 1 και το τύπο 2 και λοιμώξεις και κρυώματα και κοξάκια, πάρα πολλές ιώσεις αυτή τη στιγμή που υπάρχουν. Τα οποία τα παρατηρούμε και σε ενήλικες τα κοξάκια. Ναι, υπάρχουν και είναι και χειρότερα από ό,τι είναι στα παιδάκια. Αυτό που θα ήθελα εγώ να παρακαλέσω προσωπικά, σαν πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλας, είναι παίρνουμε προμήθεια στο σπίτι μας σε ό,τι αφορά τα rapid ή οποιαδήποτε τεστ θέλουμε να αγοράσουμε, τις μάσκες, τα αντιπυρετικά μας και δεν περιμένουμε στην ουρά του εφημερεύοντος φαρμακείου για ένα τεπών. Όσο είναι δυνατόν, ας βοηθήσουμε όλοι μαζί να έχουμε κάποιες προμήθειες στο σπίτι. Αυτό αρχίζει να επιδεινώνεται, ο καιρός κρυώνει, το κρύωμα ρίχνει την άμυνα του οργανισμού και εμφανίζονται όλα αυτά που σας είπα πριν λίγο. Άρα βοηθούμε όλοι μαζί λίγο τα εφημερεύοντα φαρμακεία και βοηθούμε ένας τον άλλο για να μην έχουμε αναμονή.